φοβόμαστε ότι οδηγούμαστε σε μια καταστροφή. Η αγορά της Κρήτης πρέπει να ανοίξει άμεσα, αλλιώς η οικονομία του νησιού θα καταρρεύσει, λένε οι έμποροι και επιχειρηματίες. Το αποτύπωμα όλης αυτής της κρίσης δεν φαίνεται τώρα, θα φανεί το επόμενο διάστημα, το οποίο από ό,τι προβλέπουμε θα είναι πολύ οδυνηρό. Το νέο λουκέτο ευνηδίασε τους επιχειρηματίες της Κρήτης, διαμορφώνοντας νέες συνθήκες αβεβαιότητας. Όσοι γνωρίζουν πώς λειτουργεί μια αγορά, όσοι γνωρίζουν στοιχειωδώς πώς λειτουργεί η οικονομία και πώς διαμορφώνονται σε μια αγορά τα μεγέθη της, αυτό το πράγμα είναι καταστροφικό. Τέτοιες κινήσεις αυτού του χαρακτήρα, δηλαδή του μερικού ή του ολικού και ξανά επαναφορά, νομίζω ότι δημιουργούν έτσι μια μεγάλη αστάθεια με περαιτέρω επιδείνωση του αρνητικού κλίματος της αγοράς που υπάρχει σήμερα. Η αγορά δεν είναι ακορντεόν. Η αγορά έχει μια συνέχεια και οι συνέπειες της, οι οικονομικές συνέπειες, θα εφαρμοστούν και θα καταβληθούν όταν έρθει η ώρα στους επόμενους μήνες που θα λειτουργήσει εντός εισαγωγικών, αν λειτουργήσει η αγορά. Τα μέτρα τύπου click away και τα λοιπά, πιστεύετε ότι λειτουργήσαν το νοτικά τουλάχιστον? Ήταν κάτι, δεν ήταν όμως, τα μαγαζιά παρέμειναν κατά την άποψή μας κλειστά. Δεν είναι μέτρα αυτά τα οποία θα μπορούσαν έτσι να στηρίξουν κατά κάποιο τρόπο και το καταναλωτικό κοινό, τις ανάγκες του, έτσι, γιατί από εκεί ξεκινάμε, δεν είναι το εμπόριο για το εμπόριο, είναι για να εξυπηρετεί τους καταναλωτές. Με αυτές τις προωθητικές κινήσεις όπως click away και τα σχετικά, δεν μπόρεσε να λειτουργήσει η αγορά. Υπήρχε μια μεγάλη απώλεια. Η μείωση στους τζίρους είναι τέτοια που δεν επιτρέπει αισιοδοξία, με το ενδεχόμενο να μπει οριστικό λουκέτο σε πολλές επιχειρήσεις της Κρήτης να είναι ορατό. Έστω ας κάνουμε μια υπομονή αυτή τη βδομάδα, αλλά νομίζω ότι από τις 11 του μήνα και μετά πρέπει η αγορά να λειτουργήσει, ναι με μέτρα, ναι αλλά να δουλέψει με έναν τρόπο πιο καθολικό, θα έλεγα. Ένα τρόπο δηλαδή που να μπορεί και ο καταναλωτής να εξυπηρετηθεί, έτσι, και η επιχείρηση να δουλέψει με ανθρώπινους όρους. Την ίδια ώρα οι ανακατατάξεις στο χάρτη της αγοράς του νησιού είναι δεδομένες και φαντάζουν μονόδρομος, με το μεγάλο ζητούμενο να είναι το τι μελιγενέστε με τα μικρά καταστήματα της Κρήτης. Ίσως φτάσουμε στο σημείο που ένα μεγάλο μέρος της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που θα αφορά το 60 με 70% δεν θα υφίσταται. Αν εντός εισαγωγικών ανοίξουν οι αγορές, ένα μεγάλο μέρος δεν θα ανοίξει και τους επόμενους μήνες αναγκαστικά που θα αρχίσουν να σωρεύονται τα προβλήματα και οι παρενέργειες της καταστροφικής οικονομίας, θα φύγουν από την αγορά και άλλες επιχειρήσεις.